Μπροστά σε ένα απίστευτο αλαλούμ με μπερδεμένες υπηρεσίες και αρμοδιότητες της πολιτείας, βρίσκονται εκατοντάδες σεισμόπληκτοι που πιθανότατα το επόμενο διάστημα θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω χρήματα από αυτά που έχουν πάρει ως αποζημίωση και στήριξη για τις ζημιές που υπέστησαν μέσω του προγράμματος Αρρωγή. Το σενάριο αυτό έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις με γνωρίζοντες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να μιλούν για μια εξέλιξη που κάθε άλλο παρά ευθυγραμμίζεται με την νομιμότητα, καθώς όπως τονίζουν, αρρωγή σημαίνει στήριξη και η επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται από πουθενά, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει εξαπάτηση. Υπάρχουν ακίνητα τα οποία στην πρώτη αυτοψία χαρακτηρίστηκαν κατοικήσιμα με σοβαρές βλάβες. Στη δεύτερη αυτοψία είναι τα λεγόμενα πράσινα που είναι κατοικήσιμα. Τα πράσινα που είναι κατοικήσιμα, εφόσον είναι κατοικήσιμο το ακίνητο, δεν χρηματοδοτούνται από την πρώτη αρρωγή. Αυτά τα χρήματα θα κληθούν να τα επιστρέψουν. Είναι αυτό που φωνάζαμε τον Νοέμβριο. Μη βάζετε χρήματα εάν δεν ολοκληρωθούν οι φάκελοι. Υπήρχε μια αγωνία από την κεντρική εξουσία να βάλει χρήματα για ποιο λόγο. Οι άνθρωποι λοιπόν είδαν το όνομά τους μέσα σε ένα αρρωγή ανοιχτό. Δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπήκαν λοιπόν και έκαναν την αίτησή τους χωρίς να ξέρουν στην πορεία τι θα συμβεί. Δεν μπορούμε να συζητάμε για επιδότηση που αν δεν υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα επιστρέφεται αχρεωστήτως ή χρεωστικός το ποσό προς τον χρηματοδότη, δηλαδή προς το Δημόσιο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Αυτά τα χρήματα έρχονται για να δοθούν και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. Αποκαλυπτικά είναι όσα ακούστηκαν στο Ράδιο 984 με φόντο εκατοντάδες σεισμόπληκτους που το τελευταίο διάστημα έλαβαν επιστολές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μέσω της οποίας πληροφορήθηκαν είτε ότι δεν δικαιούνται αποζημίωση, είτε ότι τα στοιχεία τους δεν έχουν διασταυρωθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, πίσω από την επιστολή, εφόσον έχουν αρχικά πιστωθεί κάποια ποσά, κρύβεται η απειλή επιστροφής χρημάτων, την ώρα που το περιθώριο που δίδεται για τροποποιήσεις επισημαίνουν πως είναι εξαιρετικά σφιχτό και πως δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν. Όσοι πραγματικά έχουν υποβάλει την πρώτη φάση του αρρωγή, στην αρχή ειδικά, αιτήσεις από κεκτημένη ταχύτητα, χωρίς να δουν τις διατάξεις, χωρίς να έχουν καθαρό το κάδρο των υποχρεώσεων μπροστά τους. Και τώρα αντιλαμβάνονται ότι δεν έπρεπε να πάρουν χρήματα. Με βάση πάντα την απόφαση. Δεν είναι δικαιούχοι. Καλό θα είναι να αποσύρουν τις αιτήσεις τώρα, πριν απορριφθούν οριστικά από το αρρωγή. Μιλάω για επιχειρήσεις κυρίως, όπως καταλαβαίνετε. Ούτως ώστε να μην βρεθούν να πληρώνουν υπέρογγες προσαυξήσεις. Σε τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες, παρουσία του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου, επαγγελματίες ξεκαθάρισαν στον 984 ότι δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις και πως το τοπίο είναι θολό και μπερδεμένο, ενώ η υποχρεωτικότητα να γίνουν φάκελοι για όσους επιθυμούν να λάβουν οικονομική αποζημίωση είναι διαδικασίες που στοιχίζουν πολύ και που πάντως, με δεδομένη την κατάσταση, δύσκολο για τους σεισμόπληκτους να αναλάβουν το κόστος προκειμένου να τις κάνουν. Όσοι λάβουν χρήματα από την πρώτη αρρωγή, ανεξάρτητα του χρώματος, του ύψους των ζημιών, του ποσού που έλαβαν. Εφόσον δεν κάνουν ολοκληρωμένο φάκελο μέχρι την 31 δεκάτου να υποβληθεί και να εγκριθεί, αυτοί θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν λάβει. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό. Εάν τολμήσουν να ακυρώσουν τα χρήματα που δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί για να φτιάξουν αυτές τις μικρές ή τις μεγάλες ζημιές, που από ό,τι καταλαβαίνετε η πιο μικρή ζημιά θα στοιχήσει από 4-5 χιλιάρικα και πάνω πληρώνοντας φακέλους, εκεί θα γίνει πόλεμος.